Στα 20 σου μοιράζεσαι αποδυτήρια και ελπίζεις και χρόνο συμμετοχής με Φαλ και Μιλουτίνοφ. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Καλά, σίγουρα είναι μια μεγάλη εμπειρία το να είμαι σε μια τέτοια ηλικία. Σε αυτά τα αποδυτήρια δεν είναι μόνο ο Φαλ και Μιλουτίνοφ που είναι τεράστιοι παίχτες, είναι και άλλοι παίχτες στην ομάδα. Είναι, για να μην αδικήσω κάποιον, δεν θέλω να ξεκινήσω να λέω, είναι όλοι τους πολύ μεγάλοι παίχτες. Κάθε μέρα για μένα εδώ είναι σχολείο, κάθε προπόνηση, κάθε συμπεριφορά μπορώ να αντιγράψω στα αποδυτήρια. Οπότε είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος για το ότι θα κερδίσω τόσα πράγματα και θα έχω τόσες εμπειρίες. Άφησες ένα μέρος με χρόνο συμμετοχής για να έρθεις κάπου που τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον θα είναι δύσκολο να μπεις μέρος στο ρωτέσιο και να έχεις το χρόνο συμμετοχής που είχες τουλάχιστον. Γιατί το έκανες αυτό? Το έκανα σκεφτόμενος ότι έρχομαι πρώτα απ' όλα σε ένα τρομερό πρόγραμμα όπως είναι το Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει ένα τρομερό πρόγραμμα για να βοηθήσει παιδιά σαν και εμένα να πάνε ένα level παραπάνω το παιχνίδι τους. Το να δουλεύεις με τον γυμναστή της ομάδας, με τους προπονητές είναι τρομερό κάθε μέρα και σε ανεβάζει. Από εκεί και πέρα, όταν έρχεται ο Ολυμπιακός και σου κάνει μια πρόταση και θέλει να συντάξει το δυναμικό του με ένα πλάνο για σένα, νομίζω είναι εύκολη αποφάση να έρθει εδώ. Οπότε σίγουρα άφησα τον Προμηθέα που είχα πάρα πολύ καλές αναμνήσεις και πέρασα 3 καταπληκτικά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι ένιωσα ότι ήταν η στιγμή του να έρθω στον Ολυμπιακό. Έχεις βάλει τον εαυτό σου σε μια θέση να είσαι ο επόμενος Παπα-Νικολάου, ο επόμενος Λούκας, ενώ παιδιά που ήρθαν σε μικρή ηλικία στον Ολυμπιακό και έμειναν χρόνια, αναδείχθηκαν? Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ μακρινό αυτό, το να το σκεφτόμαι από τώρα το αν θα γίνω Παπα-Νικολάου. Ναι, θα ήταν το τέλειο να γίνω ένας παίχτης τέτοιου επίπεδου. Αυτό που με ενδιαφέρει προς στιγμή είναι το τι θα μπορώ να αντιγράψω τον Παπα-Νικολάου κάθε μέρα για να γίνω καλύτερος, το πώς θα μπορώ να πάρω πράγματα από τον Παπα-Νικολάου. Και είναι πραγματικά το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει, το πώς θα γίνω καλύτερος κάθε μέρα, ώστε να φτάσω στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Δηλαδή, στόχος μου είναι να δώσω το 1000% και στο τέλος να δούμε πού θα πάει. Πολλοί από τους μικρούς που κάνουν αυτό το βήμα σε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό χάνονται. Σε τρομάζει αυτό? Όχι, δεν με τρομάζει καθόλου. Έχω μεγαλώσει και ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής, δηλαδή είμαι ακόμα στην αρχή, αλλά ό,τι έχω κερδίσει, το έχω κερδίσει με τη δουλειά μου. Αυτό θα κάνω και εδώ πέρα. Δεν με τρομάζει, δεν με αγχώνει. Μου δίνει μόνο κίνητρο και κάθε μέρα θα προσπαθώ για να μην είμαι κι εγώ ένας από αυτούς και να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις τρομερές απαιτήσεις αυτού του επίπεδου. Αλλά δεν είναι κάτι που με αγχώνει ή με τρομάζει. Πέρυσι τέτοια εποχή το EuroCup σε συμπεριέλαβε μέσα στους νεαρούς που αξίζει κανείς να προσέξει. Τι έχεις κάνει καλά? Αυτό δεν θα το πω εγώ. Αυτό που ξέρω ότι κάνω καλά είναι ότι δουλεύω και πραγματικά το βράδυ που πηγαίνω στο σπίτι μου λέω ότι σήμερα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος μου. Κάθε βράδυ που πηγαίνω στο σπίτι μου να λέω ότι τα δώσω όλα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι κάτι πολύ τιμητικό. Γιατί το να είσαι στα παιδιά που αξίζει να παρατηρήσει, να προσέξει το γύρο, είναι κάτι πολύ όμορφο. Αλλά πραγματικά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το τι κάνω κάθε μέρα. Γιατί επέστρεψες συμμετοχή σου από τον draft? Νομίζω πολλοί το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Οπότε δεν ήταν κάτι που, να σου είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν το είχα στο μυαλό μου κλπ. Ήταν μια κίνηση που έγινε, αλλά πραγματικά δεν ήταν κάτι ποτέ που ήταν στο μυαλό μου άμεσα. Mm-hmm. Απλά το έκανα γιατί είχα το δικαίωμα να το κάνω και την απέστειρα γιατί δεν θεωρούσα πως ήταν σωστή στιγμή να το κάνω. Δεν είσαι ο μόνος αθλητής της οικογένειας. Και μάλιστα το ίδιο καλοκαίρι θα είστε και δύο στην ίδια ομάδα. Ναι, ναι. Το έχετε προγραμματίσει? Όχι, δεν το είχαμε προγραμματίσει. Πραγματικά δηλαδή έγινε πολύ γρήγορα, έγινε και με μία εβδομάδα διαφορά. Οπότε δεν το ξέραμε. Αλλά εντάξει, είναι τρομερό το ότι ήρθα εδώ και έχω τον αδερφό μου, γιατί 3 χρόνια που ήμουν στην Πάτρα ήμασταν μακριά. Οπότε τώρα απολαμβάνω που είμαστε στην ίδια πόλη και μπορώ να τον έχω κάθε μέρα εδώ. Τα παιδιά από μικρά παιδιά έχουν μάθει να βρίσκουν μια μπάλα στα πόδια του και να την κλωτσάνε. Εσύ την έπιασε? Πώς έγινε αυτό, την κλώτσα αρχικά πρώτα? Την κλώτσα, αλλά δεν την έβρισκα. Οπότε πήγα στο να την πιάσω. Οπότε εντάξει, εγώ παίζω μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε είναι κάτι που πάντα το θυμόμουν στην καθημερινότητά μου. Δεν είναι κάτι που. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην παίζει μπάσκετ. Δηλαδή την πρώτη μέρα που έπαιξα μπάσκετ δεν θυμάμαι. Οπότε σίγουρα και εγώ σαν παιδί έπαιζα πάρα πολύ. Έπαιζα όλα τα αθλήματα και ποδόσφαιρο και ακόμα μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι στα χέρια μου καλύτερο, με τα πόδια δεν το πολύ βρίσκω. Σε έχουν περάσει ποτέ για Γερμανό τσολιά? Έτσι σε βλέπουν στον δρόμο και
Είναι κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Όπου πηγαίνω, ειδικά καλοκαιρινούς μήνες, όλοι μου μιλάνε αγγλικά. Ακόμη και σε μέρη που με ξέρουν, ξέρεις. Εκεί που κάνω διακοπές κάθε χρόνο έρχονται και μου μιλάνε αγγλικά. Όλοι νομίζουν ότι είμαι από κάπου αλλού, αλλά. Τώρα θα πάω σε κάτι λίγο πιο προσωπικό. Σε είδα την προηγούμενη εβδομάδα. Είχες πάει σε μια συναυλία στον Πασχαλίδη με τον Κότσιρο. Είσαι, ακούς έντεχνα ή. Ακούω πάρα πολύ έντεχνα, ειδικά ο Πασχαλίδης είναι αγαπημένος μου. Γενικά, ναι, είμαι πολύ αυτής της μουσικής και αυτής της κατηγορίας. Έχεις πει ότι το ένταλμά σου είναι ο Γιώργος Πυρντίζης. Αν τον είχες μπροστά σου τώρα, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα τον ρώταγες ή θα του έλεγες? Το πρώτο πράγμα που θα το ρώταγα θα ήταν σίγουρα τι έκανε όταν ήταν στην κατάσταση που είμαι στην ομάδα, γιατί ήταν στην ηλικία που είμαι εδώ στον Ολυμπιακό. Σίγουρα έκανε κάποια πράγματα πολύ καλά και θα ήθελα να ξέρω τι έκανε για να μπορέσω να το αντιγράψω. Στην ουσία θα ήθελα να μου δώσει κάποιες συμβουλές το τι μπορώ να κάνω που έκανε και τι μπορώ να γλιτώσω που γλίτωσε ως κάποιος που πέρασε όλα αυτά. Είσαι Θεσσαλονικιός, έχεις φορέσει από μικρό παιδί τη φανέλα και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Δεν είχες όμως την τύχη να ζήσεις ένα ντέρμπι Άρη-ΠΑΟΚ σε αντρικό επίπεδο. Εσύ από πού εμπνεύστηκες, από ποιες δόξες εμπνεύστηκες? Σίγουρα, εμείς μεγαλώνοντας η γενιά μου, εγώ είμαι γεννημένος το 2002. Δηλαδή, όταν ήμουν 10 χρονών, ο Ολυμπιακός, η ομάδα του Ολυμπιακού με τον Πυρντίζη μου, ο Νικολάτος Λούκα, έπαιρνε τις Ευρωλίγες. Οπότε, αυτό ήταν που βλέπαμε και μας θέλαμε να γίνουμε κάποια μέρα σαν κι αυτούς. Οπότε, και χρονικά να το πάρεις, όταν εγώ ήμουν 10 χρονών και στην ουσία ξεκινούσα να βλέπω πραγματικά μπάσκετ και αγώνες και να έχω ιδάλματα κλπ. Τότε ήταν η περίοδος που ο Ολυμπιακός είχε κάνει τον back-to-back, οπότε εμπνευστήκαμε, πιστεύω, όλη η γενιά μου από αυτήν την ομάδα του Ολυμπιακού. Αφήσα είχες τον Πυρντίζη? Δεν τον είχα αφήσει, όχι, αλλά τον είχα πάντα. Μου άρεσε πάντα το. Παιχτικά μπορεί να μην ταιριάζει το στυλ μας, να μην είμαστε οι ίδιοι παίχτες. Έχουμε πολύ διαφορετικό στυλ, πιστεύω. Απλά μου άρεσε πάντα το χαρακτήρας του και το πώς ήταν αποδεκτός από οποιαδήποτε ομάδα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και πάντα μου άρεσε το ότι δεν είχε το σεβασμό όλων.